παίξει στην Ελλάδα. Το Wilkinson, τον Αμερικάνο που έχει παίξει παλιά στον Άρη, τον Ντόμερκαν. Προσπάθεια του Σάτο. 5-2 βρήκε ελεύθερο σουτ πριν πάει ο Μπατής πάνω του. Υπάρχει ομαδική ρου, μάλλον είναι δουλειά στο ριμπάουν. Μετά και μεταξύ απολύτες αμυγραφούς, σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει το ελεύθερο γήπεδο, αλλά βρίσκει το λέει το Διαμαντίδη που είχε διαβάσει πολύ καλά τη φάση. Καλάθι στο Διαμαντίδη από την κορυφή για 3-12. Θα το δεις ότι αυτό θα γίνει. Τσαρτσαρίς, εύκολα πάει στο lay-up. Εδώ ήταν Τσαρτσαρίς. Γιούκας. Νέο καλάθι μπροστά από τον Ζαβρασένκο. Τον οποίο υψηλή του Παναθηναϊκός. Πάσα στον Βουγιούκα που είχε εύκολη στροφή. Ο Παναθηναϊκός σημαδεύει συνεχώς τον Βουγιούκα σε επιθέσεις του και αυτός τον καλάθι. Υπήρχε στο μαρκάρισμα του Καϊμακόγλου, γιατί ήταν ο Γκρίνης καλύτερο αμυντικός. Για Σικεβίτσο από την κορυφή της ρακέτας ανταποδίδει. Το πρώτο του αποψινό καλάθι. Πρέπει να είναι ταχύτερος και αποτελεσματικότερος στις περιστροφές. Πάντως με κοντό σχήμα είναι στο παρκέ με 3 γκάρ. Βήματα από τον Μπόστιαν Νάχμπαρ. Όταν ο ένας είναι ο Σάρας, που ξέρουμε ότι στην άμυνα είναι αρκετά ευπαθής. Ακόμη πιο χαμηλό σχήμα για τον Παναθηναϊκό, που τώρα θα παίξει με δεύτερο ψηλό τον Σάρ, που πήρε τη θέση του Σμιθ. Τεντώνει το σκηνή ο Μπράντοβιτς. Εντυπωσιακή συνεργασία. Φτιάξε ένα σχήμα ακόμα. Έρχεται όμως ο Σάτο και σώζει την επίθεση, μαζεύοντας το επιθετικό rebound. Διαμαντίδης για 3. Για Σικεβίτσους, Λόγκαν. Πάει μόνος του στο lay-up. Αφού χρειάστηκε όμως μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά να πάρει 2 ταϊμάουτ μετά από τη δική του τρίπλα. 10 πόντια από τον Ντόμερ κάνει πρώτο σκόρερ του αγώνα. Για Σικεβίτσου τον Μπατίστη. 40-41. Ξανά μπροστά με εναλλασσόμενα πια τα προβαδίσματα η Ούνιξ. Σμιθ, goal foul. Περπέρογλου. Ο Σάτο πατώντας στη γραμμή του Βερεμένκο. Σαμοϊλένκο. Βίλκινσον ξανά στο Βερεμένκο. Εντυπωσιακός το του Λίντεϊ. Καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο. Να, αυτό χρειάζεται. Δεν οφείλεται σε αδυναμία του Παναθηναϊκού. Παίζει πάντα με μποτιλιάρισμα και με εφεδρίες μες στην ρακέτα. Γι' αυτό είπαμε ότι θα αποβεί πολύ καθοριστικό. Δεν περιμένω να το μάθεστε. Γιατί έτσι όπως είχε κατέφερε αυτήν την κατεύθυνση που είχε ο Σαμογλιάκ. Παντού υπάρχουν παιχτές Καζάν. Δεν μπορείς να πάρεις Διαμαντίδη. Το εξαιρετικό rebound από αυτά που κρατάνε όρθιο τον Παναθηναϊκό και του δίνουν δεύτερες ευκαιρίες. Ο Σμιθ από την γωνία σκοράρει για 3. Σμιθ συνεχίζει και σκοράρει και σε αυτή την προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός κάνει πολύτιμο χρόνο. Για Σικεβίτσου όμως με εξαιρετική πάσα στον Μπατίστ, ο οποίος καρφώνει. Ο Παναθηναϊκός κλέβει την μπάλα. Για Σικεβίτσου. Με τη βοήθεια του ταμπλό από το ρυθμό της, από το παιχνίδι με το χρονόμετρο, το οποίο το έκανε και το έκανε με θαυμαστή τέχνη μετά το 5ο λεπτό του παιχνιδιού. Και δεν είναι διόλου τυχαίο. Ο Παναθηναϊκός έκλεψε την μπάλα, ο Μπατίστ δυσκολεύεται. Χαμηλά σκοράρει με έναν διασμό. Απόδειξη ότι ήρθε εδώ, όχι για να χάσει αξιοπρεπώς, αλλά για να κερδίσει.